Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε μια ενδιάμεση, συμφωνία και όπως φαίνεται θα έχει όρους, προϋποθέσεις και γενικά θα έχει χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά που είχαν οι προηγούμενες συμφωνίες που βεβαίως σημαίνουν στην πραγματικότητα βάρη, νέα βάρη σε φόρους, άρα και στους πολίτες. Τώρα, τη συμφωνία θα τη δούμε όταν θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε και την εικόνα της για να μπορέσουμε και να την κρίνουμε ανάλογα. Για την ώρα εμείς, επειδή φαντάζομαι ότι από τα πολλά κανάλια που βλέπετε και από τις πολλές εκπομπές θα έχετε δει και ξαναδεί πολλές φορές τα ίδια πρόσωπα, να μας λένε και τα ίδια πράγματα, εμείς διαλέγουμε κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι που να μας βάζει σε μια άλλη προβληματική και σε ένα άλλο δρόμο. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι η μία από τα ίδια δεν διευρύνει τους ορίζοντες του ανθρώπου και δεν τον κάνει να νιώθει ότι κάτι άλλο μπορεί να υπάρξει στη ζωή του ή να σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, για αυτό το λόγο εδώ σήμερα έχουμε καλέσει δύο ανθρώπους που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον πρωτοπρεσβύτερο, πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου, γιατί ξέρω ότι δεν είστε και από τους ανθρώπους που συχνά κατοικοεδρεύετε στα κανάλια και το ότι σας έπεισα είναι μεγάλη τιμή για μένα να έρθετε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, είναι ομότιμος καθηγητής θεολογίας, έχει συγγράψει πάνω από 40 βιβλία, έχει σπουδές και φιλολογικές σπουδές, έχει κάνει και κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και γενικά έχει μια πλούσια εμπειρία και σε επίπεδο θεολογικό και σε επίπεδο φιλοσοφικό και σε επίπεδο διδαχής νέων ανθρώπων. Να καλησπερίσω επίσης τον κύριο Ισίδωρο Παχουνδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παχουνδάκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο επιστήμονα, είναι κοινωνιολόγος, διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κάνει μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ιωαννίνων και είναι και καθηγητής στη Σχολή Πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού. Λοιπόν, αυτοί είναι οι καλεσμένοι μας, σας τους σύστησα ήδη και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως τη συζήτησή μας. Θα ήθελα, ξεκινώντας από εσάς, πατέρα Γεώργιε, να μου πείτε πώς βλέπετε την κρίση αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη θρησκεία, το θρησκευτικό συνένθισμα, τον άνθρωπο, τα υλικά αγαθά, που βεβαίως είναι ελκυστικά, αλλά και τα πνευματικά του ή τις πνευματικές του αναζητήσεις που έχουν πάει και πιο πίσω. Έχουν πάει, επειδή τα υλικά αγαθά έχουν μια προτεραιότητα, οι πνευματικές του αγωνίες και ανησυχίες φαίνεται να έχουν πάει λίγο στη γωνία, θα έλεγα. Όπως το υπενηχθήκατε, κύριε Παπαδόπουλε, η κρίση είναι πρώτα πνευματική και πολιτιστική και μετά πολιτική και οικονομική. Εμείς αυτό το παραγνωρίζουμε διότι οι εξαρτήσεις μας από ξένους τρόπους σκέψεως, ζωής, υπάρξεως που μεταλαμπαδεύονται τώρα από τις αρχές του 19ου αιώνα στην δική μας παράδοση μας κάνουν να τα βλέπουμε καθαρά πολιτικά και με την αμαρτωλή έννοια του όρου πολιτική. Διότι πολιτικός... Είναι αμαρτωλή. Ναι. Πολιτική για μας είναι ο κομματισμός. Η διευθέτηση των ημετέρων, η δημιουργία ομάδων, παρατάξεων. Πολιτική κατά τον Αριστοτέλη, το μεγάλο μας δάσκαλο, είναι η τέχνη ή η επιστήμη για την διευθέτηση των προβλημάτων της πόλεως. Αυτό δε ακριβώς, η αριστοτελική θεμελίωση της πολιτικής, έχει γίνει δεκτή εις την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο έργο του «Πηγή Γνώσεως» τον 8ο αιώνα, επαναλαμβάνει και δέχεται και καταφάσκει απολύτως την αριστοτελική έννοια της πολιτικής. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια σημείωση, όχι για θέμα αυτοεξάρσεως προβολής του εαυτού μου. Το ψωμί μου το βγάζω ως ιστορικός. Θεολογία, ορθόδοξη πατερική θεολογία είναι το υπόβαθρο των σπουδών μου και η αστήρευτη πηγή μαζί με την αρχαία ελληνική γραμματεία από την οποία συνεχώς ή μάλλον από τις οποίες περιοχές αντλώ συνεχώς. Είμαι ιστορικός, όχι ιστορικός όπως ο Θουκυδίδης, αλλά είμαι ιστορικός ερευνητής και μάλιστα ερευνητής αρχείων, διότι όπως ο δάσκαλός μου ο Τωμαδάκης στη Φιλοσοφική Σχολή έλεγε, ιστορία
χωρίς αρχεία δεν μπορεί να γίνει. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα με μία φράση να πω είναι ότι το πρόβλημά μας είναι πρώτο πνευματικό, αν θέλετε θα έλεγα και κοινωνικό προηγουμένως, η κοινωνιολογία ερμηνεύει αυτά τα φαινόμενα κατά τον καλύτερο τρόπο και μετά είναι οικονομικό. Διότι εάν δεν έχουμε τον άνθρωπο που θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα οικονομικά μεγέθη κατά τρόπον που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλου του λαού, τότε έχουμε μια παραταξιακή, όπως είπαμε, διευθέτηση των αγαθών. Η υπογράμμιση και τελειώνω με αυτό. Λοιπόν, πριν τελειώσετε να σας κάνω εγώ μια εμβόλυμη ερώτηση. Μιλήσετε για την αρχαιότητα και βεβαίως είναι πηγή άντλησης πολλών κανόνων ζωής που ισχύουν και σήμερα. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι εκείνη την εποχή είχαμε και το φαινόμενο σοφιστές. Μήπως οι σοφιστές μοιάζαν με τους σημερινούς λαϊκιστές που λέμε. Νομίζω ότι είναι ευστοχότατη η επισήμανσή σας. Για δώστε μας τη δική σας ερμηνεία. Λοιπόν, μια και ασχολείστε με την μην ιστορία ξεχνάμε, όταν... και την οποία παράληψα να αναφέρω εγώ στην εισαγωγική όταν μου μιλούμε προσέγγιση. Για την αρχαία Ελλάδα δεν σημαίνει ότι εξιδανικεύουμε τα πάντα. Το ίδιο για το Βυζάντιο, το ίδιο κάθε περίοδο. Κάθε περίοδο έχει την παθογένειά της και τις αρρώστιες της. Επομένως αυτό είσαι στην αρχαιότητα. Δεν μας φαίνεται ο λίγων περίεργων μεγάλες μορφές της αρχαίας ιστορίας να εξορίζονται συνεχώς ή να καταφεύγουν στο αντίπαλο διεθνές στρατόπεδο, όπως θα λέγαμε σήμερα Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, τότε κατέφευγαν στους Πέρσες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά. Εγώ μιλώ όμως για το μέσο όρο και μία κορυφογραμμή που διαγράφεται στην ιστορία, η οποία εκφράζει όλες τις ανατάσεις, παντός είδους ανατάσεις του πολιτισμού μας. Ήθελα όμως να υπογραμμίσω αυτό που σας έλεγα για την ισότητα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, διότι τα κοινά των Ελλήνων, τα κοινόβια των Ελλήνων πέρασαν εις την Ορθοδοξία. Μιλώ μόνο για την Ορθοδοξία αυτή τη στιγμή, διότι ο Δυτικός Χριστιανισμός ακολούθησε έναν άλλο δρόμο. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει «εδεσθόμεν τίνιν τα των Ελλήνων κοινά». Η βάση του κοινωνικού συστήματος, αυτού που λέμε Βυζάντιο, με όλες τις ατέλειες, με όλες τις αμαρτίες, είναι τα κοινά των αρχαίων Ελλήνων. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους? «Το ημών περίσευμα εις το εκείνον υστέρημα». Και το εκείνον περίσευμα εις το ημών υστέρημα. Και πού καταλήγει? Είναι να γέννεται ισότης. Δεν περιμέναμε εμείς οικονομικοπολιτικά, κοινωνικά συστήματα 18 αιώνες μετά από οπουδήποτε για να μας θεμελιώσουν την έννοια της ισότητας. Άρα ο πρωτοχριστιανισμός είχε και κομμουνιστικές έτσι, παραμέτρους θα έλεγα. Συγγνώμη, στη θεωρία. Θέλω ο κύριος Παχουνδάκης να μιλήσει, αλλά επιτρέψτε μου δύο λόγια ακόμη. Θα σας πω κάτι που θα σας εκπλήξει. Και αυτά τα ξέρω από την ιστορική έρευνα. Όταν σπούδασα στη Γερμανία, 6 χρόνια, με τα πτυχιακά βέβαια, επισκέφθηκα 4 φορές τα Τρέβιρα, το Τρίρ. Το Τρίρ ήταν η γενέτειρα του Μάρξ. Εκεί είδα τον Μπακαλωρεάτου, μια εργασία που ήταν υπέρ η δικαιοσύνης διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Διότι εξωτερικά του Μάρξ ήταν, αυτή. Ήταν Πρωτεστάντης ο Μάρξ. Αυτή η μελέτη, αυτή βεβαίως η εργασία, η επιστημονική. Λοιπόν, ο Μάρξ διάβαζε με τον Έγγελς στο σχολείο τους ελληνικά την Καινή Διαθήκη ως Πρωτεστάντες. Έλεγε λοιπόν, τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Erant illis omnia communia. Είναι αυτής άπαντα κοινά. Από εκεί έχουμε τον όρο κομμουνισμός. Λοιπόν, για κομμουνισμό μπορεί να μιλήσει οποιαδήποτε χώρα, οποιοδήποτε φιλοσοφικό ή κοινωνικό σύστημα. Το πρόβλημα είναι πώς τον εννοεί αυτόν τον κομμουνισμό. Και τι εφαρμογή έχει στη σημερινή έτσι πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παχουνδάκη. Κύριε Παχουνδάκη, το πρόβλημα είναι κοινωνικό αυτό που ζούμε τώρα? Έχει κοινωνικές διαστάσεις και δώστε μας τη δική σας εκτίμηση πάνω σε αυτό το θέμα. Αναμφισβήτητα θα έλεγα και εγώ και θα συμφωνούσα κιόλας και με εσάς και με τον πατέρα Γιώργιο ότι πράγματι έχει κοινωνικές διαστάσεις. Και πάνω απ' όλα και πέραν απ' όλα σίγουρα είναι πρώτα κοινωνικό, κατ' εμέ. Αλλά και νομίζω και από τις κοινωνιολογικές έρευνες που έχουμε αλλά και τις επιστημονικές έρευνες που έχουμε διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα είναι κοινωνικό. Προσωπική μου θέση είναι ότι δημιουργήθηκαν αντιλήψεις και πρακτικές, τρόποι και σχήματα σκέψης που οδήγησαν την ελληνική κοινωνία και οδήγησαν και την σύγχρονη Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση.
Ίσως μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά αν το πιάσουμε ιστορικά το ζήτημα και το εξετάσουμε ιστορικά το ζήτημα, διαπιστώνουμε ότι δεν ξεκινά τώρα το πρόβλημα του νεότερου ελληνισμού ή του σύγχρονου ελληνισμού. Θα έλεγα μία φράση, η οποία μπορεί να είναι και ενδεχομένως να έχει και μία βαρύτητα. Δεν συγχωρήσαμε ποτέ τη Δύση. Οι Έλληνες και ο ελληνισμός δεν συγχώρησε ποτέ τη Δύση. Από εκεί θεωρώ ότι ξεκινάει το πρόβλημά μας. Από εκεί θεωρώ ότι ξεκινάει το ζήτημά μας και το θέμα μας. Δηλαδή, δεν συγχωρήσαμε ποτέ την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους. Το 2004. Το 1204. Το 1204. Από εκεί ξεκινούν, παρατηρούμε μέσα στην ιστορία και μέσα στην θεολογία και μέσα στη φιλοσοφία ότι δημιουργούνται αντιδυτικές, έντονες αντιδυτικές αντιλήψεις, έντονες αντιδυτικές πρακτικές, αντιδυτικά σχήματα τρόπων σκέψεων που όλο αυτό βήμα-βήμα έρχεται και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ιστορικά ότι το 1204 ο ελληνισμός διαμορφώνει την εθνική του ταυτότητα, μάλλον αρχίζει και προσδιορίζει την εθνική του ταυτότητα πιο έντονα σε σχέση με, με τον πρώιμο Μεσαίωνα, ανατολικό-δυτικό πρώιμο Μεσαίωνα. Παρατηρείτε λοιπόν αυτό, ότι γι' αυτό βλέπουμε και κιόλας, συγχωρέστε με, το παλαμικό κίνημα, βλέπουμε τον Μάρκο τον Ευγενικό, βλέπουμε δηλαδή μεγάλες μορφές μέσα στην ανατολική ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, οι οποίοι τρέφουν τον αντιδυτικισμό, τρέφουν το αντιδυτικό πνεύμα. Και αυτό έρχεται και αποκρισταλώνεται πλέον με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα τολμούσα να πω ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία για μία μερίδα του ελληνισμού ίσως ήταν η προτιμότερη από την Δύση. Από τη Δύση. Ήταν προτιμότερη. Νομίζω ότι βέβαια κρούω ανοιχτές θύρες σε αυτό το ζήτημα. Προτιμώ το τουρκικό φύση παρά την παπική τιάρα. Δηλαδή, παρατηρούμε και διαπιστώνουμε ότι εν τέλει ένα μέρος του ελληνισμού, σημαντικό μέρος του ελληνισμού, γιατί η ορθόδοξη ανατολική χριστιανική παράδοση είναι μέρος σημαντικό του ελληνισμού, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, επιθυμούσε τον Οθωμανό παρά τη Δύση. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι με την άλωση όλα τα μεγάλα μυαλά της Κωνσταντινούπολης, βέβαια σημαντική ελίτ της Κωνσταντινούπολης εκείνη την περίοδο παρέμεινε στην έδρα της, αλλά σημαντικές προσωπικότητες έφυγαν και πήγαν στη Δύση και δημιούργησαν ένα μέρος της Ιταλικής, της μεγάλης αναγέννησης, ευρωπαϊκής αναγέννησης και Ιταλικής. Αναφέρεστε σε αυτούς που έμειναν στην Κωνσταντινούπολη που έγιναν μετά οι φαναριώτες. Που ήταν... Ναι, αυτή είναι η ελίτ που παρέμεινε και συμφώνησε. Συμφώνησε και μοιράστηκε την ομάδα. Ναι, και μοιράστηκε την εξουσία μαζί με την Εκκλησία και μαζί με τους επισκόπους της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Μισό λεπτό. Σε αυτά θα είχα να πω πράγματα. Να τα πείτε. Συνεχίστε και θα απαντήσω όσο μπορώ περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί μοιράστηκαν την εξουσία, είναι τρόπος του λέγει. Τότε είμαστε έξω, παρόλη την αγάπη και την εκτίμηση, χαίρομαι που σας γνώρισα και πιστεύω να συνεχίσουμε τη γνωριμία αυτή. Χαρά μου. Λοιπόν, δεν είναι ότι μοιράστηκαν την εξουσία. Μην ξεχνάμε τον νόμο των Μωαμεθανών, τον Σερί, Σαρία κλπ. Που διαμορφώνει μια πολιτική κατάσταση χωρίς να ευθύνεται γι' αυτό ο Πατριάρχης ή η Εθναρχία, έλεγε ο Πανταζόπουλος, γνωστός ιστορικός που είναι και κοντά σε εσάς περισσότερο, έλεγε ότι ήταν ακούσιος εγγυητής ο Πατριάρχης, ο Εθνάρχης μας, της επιθαρχίας και της νομιμοφροσύνης των υποδούλων. Λοιπόν, αυτά όμως θέλουν πολλή συζήτηση. Ακριβώς. Συγγνώμη, Ναι, όχι, παρακαλώ. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δημιουργούνται αντιδυτικές αντιλήψεις και βλέπουμε ότι αυτή η σημερινή υπάρχουσα πολιτική κατάσταση, είτε με τη μία κυβέρνηση είτε με την άλλη κυβέρνηση, βλέπουμε ότι εκφράζει αυτές ακόμα τις αντιδυτικές αντιλήψεις. Οι οποίες αυτές που έρχονται από το απότατο παρελθόν. Από το απότατο παρελθόν. Μα το βλέπουμε έντονα. Δηλαδή, εν τέλει ο διχασμός τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα, του σύγχρονου Έλληνα, θα μπορούσαμε να πούμε, ο διχασμός είναι είμαι Ανατολή ή είμαι Δύση. Εγώ διαφωνώ ριζικά σε αυτό. Ναι. Ωραία, για να ακούσουμε για σε αυτό. Για να εμπλουτίσουμε. Ναι. Τι είμαι τελικά, ανήκω στην Ανατολή ή ανήκω στη Δύση. Βέβαια, θα άξιζε να κάνω μία μνήμα, αλλά είναι προσωπική θέση μου και μνήμα. Θεωρώ ότι πέρασαν τρεις μεγάλες προσωπικότητες, πολιτικές προσωπικότητες από αυτόν τον τόπο. Η πρώτη είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Συμφωνούμε και οι τρεις γι' αυτό. Ναι, η δεύτερη μεγάλη μορφή είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η τρίτη μεγάλη μορφή είναι ο Κωνσταντίνος Καρμαλής. Εγώ θα έλεγα Καποδίστριας και η δεύτερη Νικόλαος Πλαστήρας.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι. Διότι αυτές οι τρεις μεγάλες προσωπικότητες ήθελαν να δουν κάποια στιγμή την Ελλάδα ένα σύγχρονο δυτικό κράτος. Μάλιστα. Όπως όλα, όπως όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, προφανώς. Οδήγησε στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Σόλτ. Προφανώς, βέβαια, υπήρξαν δυνάμεις οι οποίες θέλουν ακόμα την Ελλάδα στην Ανατολή. Εδώ γίνεται. Συγγνώμη. Ανατολή. Δεν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εννοείται. Όχι. Ανατολή εννοούμε την νοοτροπία ακριβώς. Που έχει σχέση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ακριβώς, και γενικά ακριβώς. Από όλες Ανατολή αυτές τις περιόδους ιστορίας. Ανατολή είναι η Ορθοδοξοπατερική παράδοση. Επιτρέψετε. Καθημάς Ανατολή. Θα μου επιτρέψετε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Ανατολή εννοώ τον πολιτισμικό όρο Ανατολή. Ναι, μεν έχει και γεωγραφικές προεκτάσεις, έχει και πολιτικές προεκτάσεις, αλλά περισσότερο αναφέρομαι πολιτισμικά σε αυτό που λέμε Ανατολή. Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί ενδεχομένως ακούσατε μία θέση μου και ολοκληρώνω σε μισό λεπτό, δεν εννοώ ότι όλα τα κακά της μοίρας μας είναι η Ανατολή ή η ανατολική μας ταυτότητα. Προς Θεού. Αλλά θεωρώ ότι σε ορισμένα πράγματα έχουμε υιοθετήσει ενδεχομένως κάποιες παράξενες, περίεργες αντιλήψεις της Ανατολής, οι οποίες πραγματικά δεν συνάδουν με το πραγματικό ελληνικό πνεύμα, αν το δεχθούμε αυτό ιστορικά και μέσα στη συνέχεια του χρόνου. Μάλιστα. Αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο, πατέρα Γεώργιε Μεταλληνέ, θα σας πω κάτι. Το ερώτημά μας και το ερώτημά μου εμένα είναι πόσο Ανατολή και πόσο Δύση είμαστε, προσδιορίζοντας στην Ανατολή μια νοοτροπία που έρχεται από την εποχή της τουρκοκρατίας, τα 400 χρόνια, γιατί το θέμα είναι ότι βλέπουμε μερικούς ανθρώπους που έχουν μια ανατολίτικη, να το πω έτσι, σκέψη στη χώρα μας και μερικούς που έχουν μια δυτική σκέψη. Και προσδιορίζω για να μην παρακολουθώ. Η ανατολίτικη είναι το όχα αδελφέ, είναι η αρχή της ίσονος προσπάθειας, είναι η μικρή παγαποντιά ή η μεγάλη. Είναι γενικά η νοοτροπία του ανθρώπου που θέλει να ζει λάθρα βιώσας. Αυτό δυτική. Το παρατηρούμε συγγνώμη, κύριε Παπαδόπουλε, και στον αρχαίο ελληνισμό. Λοιπόν, η δυτική που λέω τώρα. Η δυτική που λέω δεν τώρα, είναι στοιχείο μια συγκεκριμένη περίοδου. Μιλάω για τη σύγχρονη είναι Ελλάδα. Είναι τυπολογία. Ναι, ναι. Των μιλάω ανθρώπων, για τη σύγχρονη Ελλάδα. Η δυτική σκέψη είναι ένας άνθρωπος που ο οποίος σπουδάζει, κάνει μια εξειδίκευση επαγγελματική. Αυτό έχει, είναι το έγκλημα τη Δύσεως. Είναι έντιμος στη δουλειά του. Ναι. Ο Ριλά του είναι αριστερού ρόθωνος. Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποια εξειδίκευση. Κοιτάξτε, 6 χρόνια σπούδασα, έκανα διδακτορική διατριβή στην Κολονία. Ξέρω καλά το δυτικό κόσμο και μάλιστα το γερμανικό και τον βρετανικό. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι καλλιεργούν αυτό το πνεύμα χάνουν την δυνατότητα ολικής θεωρήσεως των πραγμάτων. Και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα. Διότι αν γιατί δεν ξέρεις τον 3ο αιώνα, δεν μπορεί να μελετήσεις τον 5ο. Πολλά πράγματα, χωρίς να φταίει ο κύριος Παχουνδάκης, τον οποίο σας είπα με τα χαράς βλέπω κοντά μου, αλλά για να αναλύσουμε ένα-ένα τα προβλήματα τα οποία τοποθετήθησαν και από μένα και περισσότερο κριτικότατα από εκείνον, θέλουμε όχι μία 100 εκπομπές. Εννοείται. Γιατί ανήκουμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ναι. Και όταν τελειώσετε θα μου επιτρέψετε να τοποθετήσω έτσι επιγραμματικά 2-3 σημεία. Ωραία. Θα χαρώ πολύ. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η έννοια Ανατολή-Δύση πάντως δεν συνδέεται με την ιστορία, συνδέεται με μια σημερινή νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα και συνυπάρχει για μένα στον Έλληνα και η Ανατολή και η Δύση. Την οποία έχουν κληρονομήσει όλες οι παρατάξεις. Ακριβώς. Κατ' ουσίαν φιλοδυτικές. Σας είπα και δεν το είναι ιδεολογικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Δύση είναι. Είναι η κορύφωση μιας διαλεκτικής διαδικασίας στον χώρο της Δύσης που πέρασε στην Ανατολή. Δεν είναι αν πήγαινε ο Λένιν, συγγνώμη. Ο Λένιν εστάλει το 1917 από τον Κάιζερ για να ηγηθεί της Μπολσεβικικής Επαναστάσεως. Ήταν στην Ελβετία. Εάν ο Λένιν, το αντιδραστικότερο στοιχείο, συνήργησε, διότι και ο Μάρξ έστερνε εις εφημερίδες της Νέας Υόρκης τα κείμενά του και του είπαν όχι, δεν θα πάρουμε, δεν είναι για μας αυτά. Εάν ο Λένιν επισκεπτόντανε το μεγάλο μοναστήρι Όπτινα, θα έβλεπε τον κομμουνισμό να τον περιμένει. Αλλά άλλο κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό του Χριστού, των Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας που ζει μέχρι σήμερα στα μοναστήρια μας. Της πραγματικής
αλληλεγγύης και κοινότητας. Κανείς δεν συγκεντρώνει κεφάλαιο, βέβαια. Αμαρτωλές εξαιρέσεις υπάρχουν πάντοτε, αλλά σαφώς. Ξέρετε, σε αυτό νοσεί και η τηλεόραση και τα μέσα γενικά. Παίρνουμε όλα τα αρνητικά και τα προβάλλουμε και ξεχνούμε, δεν προβάλλουμε μάλλον αυτά τα οποία είναι στοιχεία συστατικά της ταυτότητός μας. Ωραία. Για να μην χαθούμε λοιπόν στην ιστορία, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα προσωπικά τουλάχιστον, αλλά δεν ξέρω αν οι τηλεθεατές μας στη σημερινή πραγματική. Στο Ανατολή Δύση να μείνουμε. Ναι. Να κλείσουμε το Ανατολή Δύση, γιατί έχουμε να πούμε 2-3 πράγματα. Κοιτάξτε, δεν κλείνει αυτό το θέμα. Έχει δίκιο ο κ. Παχουνδάκης. Είναι το μόνιμο πρόβλημά μας. Πρώτον, δεν συγχωρήσαμε τη Δύση, διότι δεν έπαψε κάποια Δύση να μας μισεί. Δεν είναι Δύση, συγγνώμη, γελάτε, διότι δεν ξέρετε κάποια πράγματα. Έχετε δίκιο. Ο μεγαλύτερος ανθέληνας της ιστορίας είναι ο Καρλομάγνος. Από εκεί διαμορφώνεται η στάση της Δύσεως απέναντι στην Ανατολή. Όταν λοιπόν έχουμε πολιτικούς που τους θεωρούμε μεγάλους, Θεός χωρέστον, που δέχονται βραβείο Καρλομάγνου, είναι σαν εγώ να πάρω βραβείο και μάλατα Τούρκ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο Καρλομάγνος διαγρά και μόνο με τη χρήση του όρου Γρεκός, που εντάσσεται σε μια παθολογία την οποία διέγνωσε αυτός για την Ανατολή, γιατί ήταν ο αυτοκρατορικός τίτλος. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Δεύτερον, πατέρες αντιδυτικοί. Αυτοί που τοποθετήθησαν απέναντι στη Δύση δραστικότερα είναι ο Μέγας Φώτιος, 9ος αιώνας, ο Γρηγόριος Παλαμάς, 14ος και ο Μάρκος Ευγενικός, 15ος αιώνας. Έχω γράψει μια μελέτη, αντιδυτικοί πατέρες, μεγάλοι ευεργέτες της Δύσεως. Υπήρχε μια ενωμένη Δύση. Η Δύση μέχρι το σχίσμα. Το 1054 και λίγο μετά. Η Δύση αυτή ήταν η αρχαία ενωμένη Ευρώπη. Ετρέφεται από τις ίδιες πηγές. Τον ελληνικό στοχασμό και την αρχαία ελληνική παράδοση, την Ορθοδοξία και από την άλλη πλευρά το πολιτιακό ιδεώδες της Ρώμης όπως αναμορφώθηκε μέσα στην Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων. Αυτή η Δύση λοιπόν μας βρίσκει όλους ενωμένους. Αργότερα η Δύση μετά τον Καρλομάνο και κυρίως μετά το σχίσμα έχουμε μια άλλη Δύση η οποία αρνείται τον ίδιο τον εαυτό της. Κάτι θέλετε να προσθέσετε για να κλείσουμε να προσθέσω το κομμάτι. Ναι, δύο μικρές έτσι παρατηρήσεις σε μορφή ατάκας τηλεοπτικής. Πρώτον, δεν μας μισεί κανένας. Δεν είπα εγώ ότι μας μισεί. Κανένας δεν μας μισεί πραγματικά. Εγώ θεωρώ ότι κανένας δεν μας μισεί. Αν μισούμε, μισούμε μόνο τον εαυτό μας εμείς οι Έλληνες. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η Δύση δεν έπαψε να είναι ελληνική. Και δεν έπαψε να βασίζεται στον ελληνισμό. Και ακόμα και μέχρι έχετε τώρα. Την κοραϊκή γραμμή που είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη. Η Δύση δεν έγινε ποτέ ελληνική. Η Μεγαλική Επανάσταση εστράφει στην αρχαιότητα. Η σύγχρονη δε Δύση, το έζησα στη Γερμανία με έναν καθηγητή της Οξφόρδης που έλεγε ότι οι ρίζες μας είναι στην αρχαία Αθήνα λόγω της ομοφιλοφιλίας. Το έλεγε ο καθηγητής της Οξφόρδης, του Κέμπριτς, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα λοιπόν είναι άλλο. Δεν είναι ότι μας μισεί η Δύση ή εμείς δεν μισούμε τη Δύση. Διαμορφώθηκαν δύο κόσμοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη σύγκρουση μαζί τους. Και ο ένας αναιρεί τον άλλο. Άρα, κατά τη γνώμη σας, δεν ανήκομενοι στη Δύση, που έλεγε όχι. Καραμαλής ο Κωνσταντίνος. Όχι, το έλεγε ο κύριος Αρτζετάκης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Συγγνώμη, το ανήκομεν στην Δύση. Έθνο ανάδελφο. Ανάδελφο ή πατέρα. Ανήκομεν στην καθημάς Ανατολή. Μαζί με όλους τους άλλους Ορθοδόξους και όχι μόνο με αυτούς. Και τους δυτικούς αδελφούς μας, όπου και αν ανήκουν ιδεολογικά, θεολογικά κλπ. Οι οποίοι ξαναβρήκαν τις αρχαίες ρίζες. Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ ότι ανήκουμε στην Ανατολή. Μάλιστα. Λοιπόν. Νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.